Τώρα, και αν δεν θέλετε να κάνετε μπάνιο, παιδιά, στην θάλασσα, μπορείτε να κάνετε μπάνιο σε λίμνη. Για δείτε μια ωραία εικόνα. Λίμνη δόξα. DroneDays.gr. Πολύ ωραία εικόνα. Αλλά πού βρίσκεται αυτή η λίμνη δόξα, θα μας το πει ο Γιώργος Σοφούλης, που μας έχει στείλει τις τρομερές αυτές τις εικόνες. Γιώργο μου, πολύ ωραίες εικόνες. Μπράβο ρε φίλε. Άμα είχαμε ντρουνάδες σαν εσένα, τα κάναμε 60 λεπτά Ελλάδα, θα πήραμε καφέ και θα έκανες την εκπομπή μόνος σου. Ούτε θα τρέχαμε σε βουνά, σε λαγκάδια. Μπράβο ρε φίλε. Να είσαι καλά Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Κάνω όπως δεν ξέρω. Καλύτερο. Και πού ακριβώς είναι η λίμνη δόξα? Είναι στο Φενεό. Και ο Φενεός πού ακριβώς βρίσκεται? Είναι στην ορεινή Κορινθία. Έτσι. Έτσι. Την πανέμορφη ορεινή Κορινθία. Στο και άμα έρθουμε στη λίμνη δόξα, πού μπορούμε να πάμε ρε παιδί μου, τι έχει να δούμε? Έχει πολλά ωραία. Καταρχάς είναι χειμερινός προορισμός, αλλά εγώ έκανα κάτι το διαφορετικό. Πριν 2 εβδομάδες ήρθα εδώ, τράβηξα αυτά τα υπέροχα πλάνα που βλέπετε. Και γιατί εκτός από χειμώνα μπορούμε να την επισκεφτούμε εννοείται και το καλοκαίρι. Όπως μπορούμε να κάνουμε καταρχήν, με τα άλογα, βλέπουμε τα τρομερά άλογα τα οποία αλλιάζονται και περνάνε υπέροχα. Αλλά βεβαίως, από την άλλη έχει και καταστάσεις, έχει και αποβάθρες. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και τη γάμπα μες στο νερό, ρε παιδί μου. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Ποδήλατο, πεζοπορία, ποδηλασία μέσα στη λίμνη με ποδήλατα. Έχει πολλά που μπορείτε να κάνετε. Να σου πω, για τους αθλητικούς τύπους, κάναμε ζέα άμα τους ανοίξει η όρεξη. Τους αθλητικούς σαν και εμένα δηλαδή ένα πράγμα. Εμείς γενικότερα, ρε παιδί μου, αυτοί που έχουμε κάνει την υγιεινή ζωή, την έχουμε κάνει Ευαγγέλιο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Υπάρχει, ναι, υπάρχουν διάφορα χωριουδάκια εδώ γύρω στην περιοχή στη λίμνη, όπως είναι η Γκούρα, ο Φενεός βέβαια εννοείται, το Μεσσηνό, η Μοσιά, έχει παραδοσιακές ταβέρνες, καφενεδάκια. Ρε Συγγιώργο, βλέποντας και αυτές τις εικόνες, λέω το εξής, ρε παιδί μου. Έχουμε την νεωρότερη χώρα του πλανήτη. Θα μας πούνε τώρα οι υπερεθνικιστές, ας μας πούνε τι θέλουν. Η ορότερη χώρα, δηλαδή λίγο να την προστατεύουμε λίγο και να την τιμάμε. Δηλαδή τώρα, έτσι, κοίταξε, ακριβώς. Όλοι ξέρουν την Κόρινθο. Ο Φενεός, ιστορική περιοχή, ιστορικότατη. Κοίταξε τώρα, η λίμνη δόξα, μια ομορφιά, είναι διαφορετικό. Βαριέσαι τη λίμνη, κατεβαίνεις κάτω, πας Κορυθιακό, κάνεις μια βουτιά. Και αν μπορώ να γυρίσω λίγο την κάμερα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν φανεί. Ορίστε. Να το, και τα άλογα, και οι πασίες, και οι δραστηριότητες. Μια χαρά, να το. Ωραίες βόλτες. Δηλαδή είναι η χαρά και του παιδιού και του μεγάλου. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, είναι υπέροχη τοποθεσία, που δεν είναι μόνο χειμερινή όπως λένε οι περισσότεροι. Έτσι, φαίνεται και το άλογο τώρα μέσα. Μπορούν ανά πάσα όποια εποχή θέλουν να έρθουν εδώ, να την επισκεφτούν. Είναι πανέμορφη, είτε οικογενειακά, είτε με φίλους. Είτε ζευγαράκια, είναι ερωτεύσιμη. Ναι, και από ό,τι βλέπω με ασφάλεια. Δεν εντάξει, δεν λέμε να πάει να ξανοιχτείς κιόλας, αλλά βλέπω με ασφάλεια. Πατάς μέσα μια χαρά. Όποιος θέλει να δροσιστεί, καθαρά είναι τα νερά. Βεβαίως, ναι. Όποιος επιλέγει να κάνει εναλλακτικό μπάνιο, εναλλακτική βόλτα. Και όποιος δεν θέλει να κάνει μπάνιο, βεβαίως, παίρνει το άλογο και πηγαίνει περίπατο, γύρω-γύρω. Θαλάσσιο ποδήλατο. Μπράβο. Με στη λίμνη και κάνει τη βόλτα. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Ό,τι έχεις σε ντρουνάκι, στο Θείο Νίκο. Βεβαίως, βεβαίως. Φιλιά πολλά, διεκτήμησή μου. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στο Χρήστο, ναι, εκεί στο στούντιο. Χρήστο, έχεις πέρασει μεγάλη, ρε παιδί. Χρήστο, μας έχεις επισκιάσει. Μπράβο σου, αγόρι μου. Ένα, παιδιά, όχι στημένο όμως. Αυτό είναι το χειροκρότημα στον Χρήστο που είναι διάσημο. Παιδιά, εντάξει, μην είμαι θα υπερβολική. Γνωστό σας και γνωστό μου, Μισήρη, που δεν είναι μαζί σας βέβαια τώρα. Μισό λεπτό μιλάει ο άνθρωπος, ξαναπέστο. Επίσης και έναν γνωστό σας, παλιότερο, αλλά βέβαια είναι στον Αλφα ακόμα, τον Νίκο το Μισήρη. Έλα ρε για τον Νικόλα το Μισήρη, μπράβο ρε, μπράβο ρε. Να σου πω κάτι, έχεις πολλούς φίλους, γιατί σε λίγο θα μας πάρει ροή που λέμε. Είναι αρκετή, είναι αρκετή. Άντε, φιλιά, τα λέμε, για χαρά, να είστε καλά. Τον τρολάραμε τον άνθρωπο. Πάντως, μπράβο ρε παιδιά, αφόρμητα και χωρίς να σας παρακαλέσω και μπράβο, μπράβο. Καλά, μπράβο. Παιδιά, ναι. Πού...